Παρουσίαση που μόλις είδαμε για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας με άξονα την Πανεπιστημίου έχει ένα σημαντικό συμβολικό χαρακτήρα. Δείχνει ότι υπάρχουν ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας μας που μέσα στο ζόφο αυτής της κρίσης οραματίζονται την Ελλάδα αλλιώς, οραματίζονται την Αθήνα μας αλλιώς. Δείχνει ότι έχουμε ένα τεράστιο δυναμικό που μπορούμε να το αναδείξουμε προς όφελός μας, προς όφελος κυρίως των επόμενων γενιών, αλλά και για να αλλάξει και η εικόνα του κόσμου για την Ελλάδα. Η αυτοπεποίθησή μας και γιατί όχι και η αυτοεκτίμησή μας. Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη για την Ελλάδα σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για ένα έργο πνοής. Ένα έργο όμως κοινής ωφέλειας με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα του πολίτη. Η πρωτοβουλία Rethink Athens, ξανασκέψου την Αθήνα, έχει στόχο να αλλάξει την εμπειρία του δημόσιου χώρου στο κέντρο της πόλης. Να αλλάξει την εικόνα της ελληνικής πρωτεύουσας στα διεθνή μάτια. Κάθε μεγάλο έργο χρειάζεται πριν απ' όλα μια ιδέα καθαρή και έναν επίμονο καταλήτη που με την παρουσία του και την ευεργετική του πίεση να κινητοποιεί όλες τις αναγκαίες δυνάμεις. Και εδώ οι δυνάμεις αυτές είναι δυνάμεις φυσικά δημόσιες, κρατικές, αλλά είναι και δυνάμεις της κοινωνίας των πολιτών και χαίρομαι γιατί ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων μας έδειξε σήμερα τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Το κέντρο της Αθήνας μπορεί να είναι ο επί της ουσίας δημόσιος χώρος αυτής της πόλης που μπορεί και δικαιούται να είναι η πόλη των πολιτών της, των κατοίκων της. Θέλω να συγχαρώ την διοίκηση του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Θέλω να συγχαρώ όλους εκείνους οι οποίοι συνετέλεσαν στο να δρομολογηθεί αυτό το συγκεκριμένο έργο. Και είμαι βέβαιος ότι η υλοποίηση αυτού του έργου για την ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας θα έχει την αμέριστη συμπαράσταση του κράτους, των αρμόδιων φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των ίδιων των πολιτών. Το ζητούμενο είναι, επειδή είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε σχέδια και μακέτες για την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου, αυτό το πράγμα να γίνει πράξη. Που σημαίνει χρονοδιάγραμμα, πόροι, στόχοι, έλεγχος, έτσι ώστε να μην είναι ακόμη μια μακέτα που θα μείνει στα χαρτιά.